Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Για να μας πείτε τι υπόθεση είναι αυτή, γιατί όντως υπάρχει αυτή η προκαταρκτική εξέταση που γίνεται από την εισαγγελία της Καστοριάς μετά από μια ανώνυμη καταγγελία που έχει φτάσει στην εισαγγελία. Ακριβώς έτσι είναι. Το ιστορικό είναι ότι την προηγούμενη, στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας ήρθε στα χέρια μας ένα χαρτί από την παρέδωση αστυνομία. Και μας καλούσε να παραλάβουμε επί της ουσίας τη δικογραφία και να απολογηθούμε την προηγούμενη Παρασκευή. Να πω ότι από αυτά που ξέρουμε ζητήσατε προθεσμία, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ προσωπικά έχω ζητήσει προθεσμία μέχρι την Παρασκευή αυτή της εβδομάδας. Οι υπόλοιποι έχουν πάρει λίγο μεγαλύτερη προθεσμία. Σε κάθε περίπτωση, διαβάζοντας το κείμενο της καταγγελίας, αυτά μπορούν να βγουν πολλά συμπεράσματα. Μάλιστα. Ουσίας αλλά και πολιτικά. Μάλιστα. Γιατί σίγουρα σε κάθε τέτοια περίπτωση, όταν μπλέκονται αιρετοί, υπάρχει και πολιτικό background σε όλο αυτό που το οποίο γίνεται. Τι αφορά αυτή η εξέταση, μπορούμε να ξέρουμε? Η εξέταση ουσιαστικά έρχεται και λέει ότι μας κατηγορεί, αυτό το οποίο ελέγχει μάλλον, αυτό που μας κατηγορεί. Δεν σας κατηγορεί κανένας ακόμα, νομίζω. Η καταγγελία μας κατηγορεί. Α, η καταγγελία, για την καταγγελία. Αυτό μας κατηγορεί. Η καταγγελία σας κατηγορεί, λοιπόν, για. Και αυτό το οποίο ερευνάτε είναι τρία τα αδικήματα: είναι η απιστία, η παράβαση καθήκοντος και η υπεξαίρεση. Μάλιστα. Προφανώς μετά, διαβάζοντας το σώμα της καταγγελίας, όπου το πιο εξοργιστικό προσωπικά τουλάχιστον για μένα είναι ότι είναι ανώνυμη. Μάλιστα. Οπότε δεν μπορώ να απαντήσετε σε αυτόν που... Να κινηθώ και εγώ με την αντίστοιχη δικαστική οδό εναντίον του λασπολόγου. Και δεύτερον, να βρεθούμε σε. Αν θα ήθελε τότε και θα το επιθυμούσα και εγώ και θα το επιδίωκα, γι' αυτό το γράφω κιόλας, να βρεθούμε σε μία αίθουσα δικαστηρίων για να αποδείξει αυτά τα οποία λέει στην καταγγελία του. Η οποία καταγγελία, αν τη διαβάσετε, είναι αοριστολογίες χωρίς τίποτα συγκεκριμένο. Για ποια και περίοδο τη Μακεδνός αναφέρεται η αυτή η ανώνυμη καταγγελία? Η καταγγελία έχει γίνει 17 Ιανουαρίου του 2022. 17 Ιανουαρίου του 2022. Μιλάμε για ένα χρόνο πριν. Ένα χρόνο πριν. Υπάρχει και ένα ερώτημα, γιατί είπαμε όλα πρέπει να τα αναλύουμε και σε μισό λεπτό. Ήταν τότε με τις διαδικασίες της δημοπράτησης. Είναι ανάμεσα στις δύο δημοπρατήσεις. Μάλιστα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και επειδή όλα πρέπει να τα βλέπουμε, είπαμε, και από την πολιτική τους χρειά, και επειδή πλέον είμαστε σε προεκλογική περίοδο, βλέπουμε ότι έρχεται αυτή η καταγγελία ακριβώς στη διαδικασία της δημοπράτησης. Περίοδο. Θα μπορούσε είτε να έρθει να κινηθούν οι διαδικασίες νωρίτερα, είτε και αργότερα. Ξαναλέω, ό,τι αξία μπορεί να έχει αυτό, γιατί πάντα μιλάμε με υποθέσεις και από τη στιγμή που δεν ξέρουμε τους καταγγέλλοντες, γιατί αναφέρουν ότι είναι τρεις, αλλά δεν αναφέρουν τα ονοματεπώνυμα και λοιπά στοιχεία τους, δεν μπορούμε να ξέρουμε ούτε τα κίνητρα πίσω από τα οποία κρύβονται για να τα κάνουν όλα αυτά. Εγώ αυτό το οποίο είπα. Μισό λεπτάκι, η καταγγελία έγινε από τρεις. Έτσι αναφέρουν στο τέλος. Α, όχι από έναν. Αναφέρουν ότι είναι τρεις. Αναφέρουν ήδη ότι είναι τρεις, μάλιστα. Ότι είναι τρεις, ότι είναι Καστοριανοί, ότι είναι οικογενειάρχες και υπόλοιποι πολίτες. Δίνουν τους χαρακτηρισμούς τους εαυτούς τους και από μόνοι τους. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τους το προσδώσει κάποιος τρίτος. Μάλιστα. Οπότε εμέσως πλην σαφώς εμείς δεν έχουμε πάνω μας καμία από τις τρεις αυτές ιδιότητες. Ωραία. Η καταγγελία λοιπόν λέει ότι κάνατε τι εσείς όμως, δηλαδή σε μια εταιρεία η οποία δεν δούλευε ουσιαστικά. Η καταγγελία είναι για να ξέρει ο κόσμος, και επειδή είπα ότι θέλω αυτό που είχα πάντα, αυτό θα συνεχίσω να κάνω, την επικοινωνία που είχα και με τους δικούς μου ανθρώπους αλλά και τους ανθρώπους που κατά καιρούς διαβάζουν αυτά που αναρτώ. Το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι η ουσία ουσιαστικά είναι κομμένη και ραμμένη και σχεδόν αποκλειστικά στο πρόσωπό μου. Α, δηλαδή μάλιστα. Αναφέρει τρία ονόματα, αλλά είναι ουσιαστικά ο στόχος είστε εσείς. Όλο, και είναι γι' αυτό λέω ότι πρέπει να δούμε τι γίνεται. Είναι όλο κομμένο και ραμμένο πάνω μου. Βέβαια, να πούμε εδώ και κάποια πράγματα για την ουσία της υπόθεσης, ότι εγώ δεν υπήρξα ποτέ νόμιμος εκπρόσωπος σε καμία εταιρεία του Δήμου, ούτε στη Μακεδνός. Δεν είχα δικαίωμα υπογραφής σε οποιοδήποτε έγγραφο και δεν είχα και το δικαίωμα να μπορέσω να εκπροσωπήσω
την εταιρεία σε οποιαδήποτε διαδικασία μπορεί να έχει με τρίτους ή ακόμα και με το δημόσιο, με τράπεζες, με οποιονδήποτε άρα άλλο. Πώς έχετε απολύτως στοχοποιηθεί και λέτε ότι εγώ είμαι γι' αυτό λέω. Από ένα σημείο και μετά πρέπει να δούμε, είπαμε, τα κίνητρα. Η εμπάθεια είναι ξεκάθαρη σε όλο το σώμα της καταγγελίας. Προσωπική πλέον εμπάθεια, όχι γενική και αόριστη. Και ότι ουσιαστικά εγώ τη λόγω της ιδιότητάς μου σαν λογιστής, που εδώ θα πω να κάνω και μια παρένθεση, ναι, τους ευχαριστώ και για τη διαφήμιση, ότι επειδή ξέρω πολύ καλά τα τεχνάσματα, τα λογιστικά, γι' αυτό και επί της ουσίας είμαι ο εγκέφαλος όλων όσων γίνονται στην Μακεδονός. Άρα λέτε ότι ουσιαστικά οι άλλοι δύο είναι για το ξεκάρφωμα, ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών. Δεν μπορούσες δηλαδή, για να πάρει οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να υπάρχει μια εισήγηση. Ναι. Οι εισηγήσεις έρχονται συνήθως από τον πρόεδρο. Δεν μπορούν να πάνε και να κατηγορήσουν μέλη του ΔΣ χωρίς να έχουν αναφορά και στον πρόεδρο. Ναι. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή θα ήταν εκεί, νομίζω, ότι οποιοδήποτε το πιάνει στα χέρια του θα το αρχαιοθετήσει, θα το πετούσε στο κάλαδο των αχρήστων την ίδια στιγμή. Οπότε έπρεπε με κάποιον τρόπο να στοιχειοθετηθεί για να φτάσουν στην ουσία στην οποία θα ήθελαν και οι ίδιοι. Ο Σιγκλέας τώρα σας καλεί. Θα κληθείτε, λοιπόν, όπως είπαμε, θα απολογηθείτε. Θα απολογηθούμε. Και από εκεί και μετά, ποια είναι η συνέχεια για να καταλάβουμε κι εμείς. Συνέχεια από εκεί και μετά, όπως πολύ καλά ξέρετε, με τους εισαγγελείς και με όλα αυτά δεν μπορούμε να ξέρουμε και πολύ περισσότερο, δεν μπορούμε να προδικάσουμε. Κρίνουν αν η υπόθεση μπορεί να πάει στο αρχείο ή να πάει στο ακροατήριο. Αν η απόφαση θα πρέπει να πάει στο αρχείο ή αν θα συνεχιστεί, οπότε θα μας πάρει δικαστήριο. Όχι πρώτα δικαστήριο, μπορεί να πάμε στον πρώτα θα πάμε στον ανακριτή. Και εκεί υπάρχει μια πιθανότητα μικρότερη, βέβαια, αν πάμε στον ανακριτή, να μην πάμε σε μια αίθουσα δικαστηρίων και στο τέλος να καταλήξουμε προφανώς σε μια αίθουσα δικαστηρίων. Με το αποτέλεσμα, σας το λέω από τώρα ευθαρσώς και κρατήστε το, ναι, να υπάρχει και στα ηχογραφημένα αρχεία σας, ο πάταγος με τον οποίο θα είναι η αθώωση, ο θόρυβος που θα κάνει θα είναι ιδιαίτερα δυνατός. Εκφράζεται λοιπόν την απόλυτη βεβαιότητα, όχι απλά θα είναι όχι αθώωση. Απλά βεβαιότητα, πρώτον, να πούμε ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό. Και εγώ όταν βγαίνω και μιλάω, εκπροσωπώ τον εαυτό μου, μιλώντας σαν Κίμωνο Μηταλίδης, δεν έχω κάνει το απολύτως τίποτα. Άρα ο πάταγος, σας λέω, και ο θόρυβος θα είναι πολύ δυνατός. Και δεν έχει γίνει και τίποτα μεμπτό στη διοίκηση της Μακεδονός. Ίσα-ίσα η Μακεδονός αυτή τη στιγμή είναι μια εταιρεία η οποία για πρώτη φορά μετά από περίπου 15 χρόνια θα εμφανίσει κέρδη. Το 2022, όπως όλα δείχνουν. Και λογικά και ο Δήμος τα έσοδα τα οποία προβλέπονται από τη Δημοπράτηση. Και θα υπάρχουν και τα μόνιμα έσοδα από τη Δημοπρασία. Οπότε από σήμερα και όλες οι επόμενες χρονιές θα είναι κερδοφόρες. Και αν πάμε λίγο να πούμε κάτι και για την ουσία της καταγγελίας, επειδή αναφέρει ημερομηνίες, αναφέρει οτιδήποτε, που λέει ότι η Μακεδονός έπρεπε να κλείσει 1η-1η του 2018, να πούμε ότι τότε εμείς δεν ήμασταν διοίκηση. Δεν ασκούσαμε διοίκηση, δεν είχαμε καν σχέση με ό,τι είχε να κάνει με το Δήμο ή με την... Α, οι καταγγέλλοντες λένε ότι η Μακεδονία έπρεπε να κλείσει πότε? 1η-1η του 2018. Η τρίτη συνεχόμενη ζημιογόνα χρήση ήταν τότε. Πράγμα το οποίο τα γνώριζαν και οι αποκεντρωμένοι και όλες οι αρμόδιες αρχές οι οποίες είναι υπεύθυνες για να κλείσουν την εταιρεία. Προφανώς και εμείς δεν προχωρήσαμε στο κλείσιμο, γι' αυτό είναι το μοναδικό μας μεμπτό το οποίο μπορούν κάποιοι να μας ψεγάσει. Γιατί δεν την κλείσατε? Αλλά ο λόγος για τον οποίο δεν το κλείσαμε είναι το αποτέλεσμα το οποίο οδηγούμαστε σήμερα στην κερδοφορία της εταιρείας από την περσινή και για όλες τις χρονιές από εδώ και πέρα που έπονται. Και δημιουργώντας τη Μακεδνός σαν μια εταιρεία η οποία θα δώσει όθηση σε αυτήν αλλά και στις επόμενες δημοτικές αρχές να μπορεί να επιτελεί έργο για τον τόπο και για τους πολίτες. Λέτε λοιπόν ότι θα φτάσει, αν φτάσει αυτή και στο ακροατήριο, η αθώωση θα κάνει πραγματικά κρότο, θα κάνει πάταγο. Ναι, δεν υπάρχει θέμα εκεί μετά. Όμως μέχρι εκείνη τη στιγμή θα συζητιέται και το δικό σας όνομα, κύριε Μεταλίδη. Προσωπικά θα υποστείτε κι εσείς μια ταλαιπωρία, έτσι δεν είναι? Ήρθα και σας είπα και το δήλωσα εγώ πρώτος, αυτό το οποίο ψιθυριζόταν, γιατί δεν μου αρέσει να κρύβομαι ούτε πίσω από το δάχτυλό μου, ούτε να γίνει δημοσιογραφικά πηγαδάκια, γιατί ο καθένας μετά, ξέρετε ότι από σώμα σε στόμα και το πώς μπορεί να μεταδοθεί, μπορεί ο καθένας να δημιουργήσει ό,τι εντυπώσει ό,τι θέλει. Εγώ βγήκα πρώτος με το ονοματεπώνυμό μου, όχι κρυπτόμενος πίσω από οποιοδήποτε επωνυμία, είπα ναι, υπάρχει συγκεκριμένη εξέλιξη, υπάρχει συγκεκριμένη καταγγελία και αυτή την καταγγελία σας την κάνω εγώ γνωστή. Δεν περιμένω να ψάξετε είτε σαν δημοσιογράφοι, είτε σαν φίλοι, είτε σαν εχθροί και να τη βρείτε. Ναι, είναι εδώ. Είμαι παρόν. Ό,τι θέλετε, στο ραδιόφωνο σας είμαστε σήμερα.
μπορεί ο καθένας να ρωτήσει και να του λυθούν οι όποιες απορίες υπάρχουν. Και αυτό που έκανα μέχρι χθες, αυτό θα συνεχίσω να κάνω και σήμερα. Πρώτον, δεν θα φοβηθώ από τέτοιου είδους καταγγελίες, αυτό να το ξέρουν, ναι. Γιατί είμαι σίγουρος ότι παρακολουθούν το τι λέω και το τι κάνω οι καταγγέλλοντες. Αλλά και επιπλέον δεν πρόκειται να με πτωήσει στο οτιδήποτε και κυρίως στο να εκφέρω την άποψη λόγου και πολιτικής έκφρασης. Αυτό δεν θα μου το στερήσει κανένας. Στην ανακοίνωσή σας κάνετε λόγο και για οργή όμως. Βλέπω εδώ ότι αυτή η υπόθεση... Η οργή είναι, σας λέω, για το ανώνυμο. Ναι. Το ανώνυμο σχόλιο στο Facebook, τα fake profiles, τα ανώνυμα σχόλια κάτω από site. Αυτά, όποιος μπορεί και θέλει να αντιμετωπίσει τον οποιονδήποτε, όποιος θυμά τα παντελόνια τα οποία φοράει, έρχεται και λέει, Μηταλίδη, έκλεψες. Ωραία. Ή το αποδεικνύεις ότι έκλεψα, ή αν δεν έχω κάνει τίποτα, θα σε στήσω εγώ στο τέλος της έντρα. Αυτά τα οποία κάνει οποιοδήποτε κρυπτόμενος πίσω από την ανωνυμία, είναι τα εξοργιστικά. Και κάποια στιγμή και η δικαιοσύνη και η πολιτική σκηνή, η τοπική, η κεντρική, θα πρέπει να αποβάλει και να μην δίνει βαρύτητα σε κρυπτόμενους πίσω από ανωνυμίες. Με αυτό δεν ξέρω αν θέλετε κάτι ακόμη να πούμε. Θα δούμε βέβαια και την υπόθεση, γιατί επαναλαμβάνω, την Παρασκευή καταθέτετε εσείς, οι άλλοι δύο καταθέτουν σε δύο με τρεις εβδομάδες. Θα τραβήξει σε βάθος αυτό το ζήτημα. Έχει και κάποιον, πιστεύετε, ότι πέρα από εσάς μπορεί να έχει και έναν, γιατί είπατε κάτι και για πολιτικούς λόγους, μπορεί να έχει δηλαδή σχέση και με την εκλογική χρονιά την οποία διανύουμε? Εγώ σας είπα, είναι και ένα κομμάτι αυτό, το ανέφερα πριν από λίγο. Όπως επίσης, βέβαια, για το πότε κινείται η διαδικασία από τον εισαγγελέα μόνο είναι αυτό, γιατί η καταγγελία έγινε πέρσι τέτοιο καιρό, οπότε δεν ήταν τότε προεκλογική περίοδος. Σίγουρα. Αλλά από την άλλη, εγώ αυτό το οποίο λέω και που πρέπει να το δούμε όλοι είναι ότι μπορεί να μην ήμουν εκπρόσωπος, νόμιμος εκπρόσωπος στα τυπικά του θέματος για τη Μακεδονός, ναι. Δηλαδή δεν είχα το δικαίωμα της υπογραφής, όπως είπαμε πριν, δεν είχα το δικαίωμα της εκπροσώπησης, αλλά από ένα σημείο και μετά ήμουν ο πολιτικός εκπρόσωπος της Μακεδονός, γιατί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο κανένας άλλος από τη Δημοτική Παράταξη δεν βγήκε το να θυμόμαστε το για πολύ χαρακτηριστικά αυτό που ήσταν μόνιμα εδώ στην εκπομπή μας ουσιαστικά. Να το λέμε και αυτό για να ξέρουμε, γιατί, για να δικαιολογήσουμε και σε ένα σημείο, γιατί η καταγγελία βρίσκεται κυρίως στο πρόσωπό μου, γιατί εγώ ήμουν αυτός ο οποίος πολιτικά και μόνο εκπροσωπούσα τη συγκεκριμένη εταιρεία και κανένας άλλος. Ναι. Το θυμόμαστε, επαναλαμβάνω, γιατί ήσταν εδώ σχεδόν μόνιμα για αυτό το θέμα. Ένα θέμα που απασχόλησε πάρα πολύ την κοινή γνώμη, μέχρι που να φτάσουμε στην οριστική δημοπράτηση και στην δουλειά που πια έχει η Μακεδονός. Και η οποία εκ του αποτελέσματος πραγματικά για τις συγκεκρισμένες μου επιλογές και δικαιώθηκα και δεν μετάνιωσα στο παραμικρό. Και με τη δουλειά που γίνεται και ουσιαστικά στο Λατομείο έτσι αυτή τη στιγμή, θα γίνουν και τα έργα στον Λατομείο. Ακριβώς, θα γίνουν τα έργα, θα γίνουν πιο οικονομικά τα έργα, γιατί δεν θα χρειάζεται να έρθουν από μακριά τα έργα. Οι διαφωνίες απλά τότε, υπενθυμίζω, ήταν αν θα πρέπει ο ίδιος ο Δήμος να είναι ο αρχηγός αυτή την υπόθεση, αν πρέπει να το μισθωθεί. Αυτή ήταν η μεγάλη έτσι, διαφορά. Κύριε Μηταλίδη, θα το παρακολουθούμε το θέμα οπωσδήποτε με την κάθε εξέλιξη. Και όπως δεσμευτήκατε, ό,τι καινούργιο βγαίνει θα το δημοσιοποιείτε. Είμαι σίγουρος ότι θα το μαθαίνετε πρώτα από μένα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα εγώ πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν με όλα όσα ουσιαστικά έγιναν γνωστά στα δημοσιογραφικά γραφεία, επαναλαμβάνω, από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδος για την προκαταρκτική εξέταση μετά από ανώνυμη καταγγελία. Ακούσατε τον κύριο Μηταλίδη, είναι ένας εκ των τριών που έχουν κληθεί από τον εισαγγελέα για να καταθέσουν το επόμενο διάστημα. Κύριος Μηταλίδης καταθέτει την Παρασκευή, άλλοι δύο σε δύο με τρεις εβδομάδες ζήτησαν παράταση και προθεσμία. Αντένες 936 centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.